αγνία και τους φορείς. Όχι εν αγνία της. Κύριε Μηταράκη. Κύριε Κάτση, είναι πολύ καλό στο λόγο. Απλώς κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Συνδέουν την περίοδο 10-12 με την περίοδο 12-14. Αν θέλουμε να δούμε, είναι τρεις ξεχωριστές περίοδοι. Το 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου έβγαλε τη χώρα από τις αγορές και εκεί που υπήρχε μια ελαφρά ύφεση το 2009 ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των αγορών το 2008, μια παγκόσμια οικονομική κρίση, μπήκαμε σε μια πολύ βαθιά ύφεση. Το 2012 ήμασταν σε ύφεση 7%, ήρθε η κυβέρνηση Σαμάρα, πήρε μια χώρα στο μείον 7 και την παρέδωσε στο σύν 1 ανάπτυξη. Πήρε μια χώρα με έλλειμμα και την παρέδωσε με πλεόνασμα. Πήρε μια χώρα με έλλειμμα εισαγών-εξαγών, την παρέδωσε πλεόνασμα. Πήρε μια χώρα εκτός αγορών και ξαναμπήκε σε αγορές. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δημοσιονομική προσαρμογή 65 δις. Θα τα πούμε όλα. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και η ερώτηση που πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης ήταν ποιο ήταν τελικά το εναλλακτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισε την ίδια πολιτική λιτότητας, συνέχισε να δανείζεται μέσω μνημονίου. Συνέχισε να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες και δεν έκανε καμία αλλαγή στο χρέος. Όλα ακόμα είναι μια κουβέντα γενικό για την παραμετρική αλλαγή. Έκανε δύο όμως σημαντικές αλλαγές. Δεν πρόλαβα να τα πω αυτά. Πρώτον, επέλεξε. Παρακαλώ. Πρώτον, επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερφορολογήσει αντί να περιορίσει δαπάνες και γι' αυτό επανήλθαμε στην ύφεση. Επίσης, για δύο χρόνια επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην προχωρήσει καμία όρημη επένδυση, να παγώσει τα πάντα. Σιγά-σιγά κάποιες από αυτές τις επενδύσεις προσπαθεί να τις προχωρήσει, κάποιες τις αγκυρώνει και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να πάρουμε 15 δις νέα μέτρα. Τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις του κύριου Κάτση θα τις απαντήσω ακριβώς μία-μία, χωρίς να αφήσω τίποτα. Πρώτον, για το πλεόνασμα του 2014. Όπως είναι γνωστό σε όλους τους οικονομολόγους, το πλεόνασμα υπολογίζεται με τα έσοδα του δημοσίου μέχρι και το πρώτο δίμηνο της επόμενης χρονιάς. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 και στους πρώτους δύο μήνες του 2015 υπήρχε πράγματι μια κατάρρευση στα δημοσιονομικά ως αποτέλεσμα της αναμονής ανάληψης εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη λειτουργία του φοροεισπραχτικού μηχανισμού, στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας και αυτό οδήγησε σε χαμηλότερο πλεόνασμα. Επειδή για τα άλλα ήταν τρία σημεία. Για τα άδεια ταμεία. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Παραλάβατε άδεια ταμεία. Δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις στο Φλεβάρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην μου χαλάτε τη χαρά να απαντήσω. Ναι. Παραλάβατε άδεια ταμεία και με αυτά τα άδεια ταμεία φτάσατε μέχρι τον Αύγουστο του 2015. 8 μήνες. Χωρίς να δανειστούν, παγώνοντας τις δόσεις που περιμένανε, φτάσανε μέχρι τον Αύγουστο. Ταμιακά διαθέσιμα. Ή είναι άδειο το ταμείο και δεν έχει φράγκο, ή έχει λεφτά το ταμείο και σε φτάνει μέχρι τον Αύγουστο. Το τελευταίο σημείο. Και το τελευταίο σημείο. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βούτσης, οι θεσμοί θέλαν να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε το παιχνίδι των θεσμών. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε την πέμπτη αξιολόγηση όταν μας έλεγε η Τρόικα σε δύο εβδομάδες δεν θα είστε κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει δημόσια ότι δεν αναγνωρίζει ό,τι και να συμφωνήσετε. Θα περιμένουμε την επόμενη κυβέρνηση. Ναι, αλλά η αξιολόγηση η πέμπτη συζητιόταν από το Σεπτέμβριο. Και οι εκλογές είχαν στην καλύτερη περίπτωση ορίζονται τον Ιανουάριο. Άρα υπήρχε ικανός χρόνος. Μετά το αποτέλεσμα. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω, ότι υπήρχε του Μπέιλ Χαρδούβελη που ήταν η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση. Αλλά η επόμενη μέρα που συνδεόταν με την πιστοληπτική γραμμή και με τα μέτρα δεν είχε συμφωνηθεί. Ήταν ανοιχτό. Το email Χαρδούβελη κάλυπτε τις δημοσιονομικές ανάγκες με 900 εκατομμύρια για το κλείσιμο της πέμπτης αξιολόγησης. Και για το προϋπολογισμό του 2015. Ναι, η συζήτηση όμως που είχε ανοίξει και ήταν η μεγάλη συζήτηση ήταν η επόμενη μέρα. Το τι θα ακολουθούσε. Η επόμενη μέρα καλυπτόταν δημοσιονομικά από το email Χαρδούβελη. Δεν καλυπτόταν, αφού είχε ανοίξει συζήτηση για την πιστοληπτική γραμμή στήριξη. Δεν είχε ανοίξει. Ναι, η οποία δεν υπήρχε αποκλιμάκωση των επιτοκίων των ομολόγων. Καμία σχέση. Ίσα-ίσα. Μέχρι το 2014, μέχρι το Δεκέμβρη, αυξανόταν τα επιτόκια των ομολόγων. Κινούμασταν σε σπρέντ με τη Γερμανία καλύτερο από ό,τι κινούμαστε σήμερα. Τι λέτε, κύριε Μηταράκη, τώρα. Αυτό που υπόθηκε πριν για την αποκλιμάκωση των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να δείτε το συγκριτικό επιτόκιο της Ελλάδος. Όσο στο θέμα, κύριε Κουτζάνη, των εκλογών, το Σεπτέμβριο του 2014 υπήρχε η εκτίμηση σε πάρα πολλούς αναλυτές ότι δεν θα υπάρχει προεδρική πλειοψηφία, όπως και αποδείχθηκε. Υπήρχε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν υπήρχε πολιτικός αναλυτής στην Ευρώπη που δεν περίμενε στις αρχές του 2015, είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Μάρτιο.